Ναι. Τα λέγαμε εδώ πέρα πάλι πρώτη μέσα από την εκπομπή για τις μειώσεις που ετοιμάζεται να κάνει ο τηλεοπτικός σταθμός στους παρουσιαστές, ναι, με πρώτο και καλύτερο τον Γιώργο Παπαδάκη, όπου εξελίσσεται έτσι σε θρίλερ η διαδικασία και τι θα γίνει αύριο. Τώρα έρχεται το ρεπορτάζ να μας πει ότι δεν είναι μόνο ο Γιώργος Παπαδάκης που θα γίνουν μειώσεις στον μισθό του, αλλά είναι όλοι οι παρουσιαστές, οι δημοσιογράφοι και οι τεχνικοί του καναλιού. Ελάτε όλοι εδώ να γίνει 20% η μείωση, φωνάζει ο κύριος Κυριακού, βλέποντας τη μεγάλη καταστροφή που υπέστη ο τηλεοπτικός σταθμός από τα διαφημιστικά ισορροπήτα μηδαμινά, μετά από τις ακριβές παραγωγές που υπέγραφε ο κύριος Λάτσιος και που ήρθε η κατάντια του τηλεοπτικού σταθμού να είναι στις τελευταίες θέσεις. Εδώ λοιπόν ο ιδιοκτήτης του σταθμού προσπαθεί να σώσει ό,τι μπορεί ο άνθρωπος. Γιατί έχουν βγει μερικοί και κατηγορούν τον Κυριακού. Έδιωξε, λέει, τον Λάτσιο, τι θα κάνει ο Λάτσιος. Εδώ πέρα χίλιες οικογένειες ζουν τον Αντένα. Χίλιες οικογένειες ζουν τον Αντένα. Σωστά. Συγκεκριμένα στους παρουσιαστές. Έχει πάθει, έχει φάει χαστούκια. Στους παρουσιαστές θα γίνει η πρόταση να υπάρξουν μειώσεις της τάξης του 20% και στους δημοσιογράφους και στους τεχνικούς 15%. Καταλαβαίνουμε ότι το πλήγμα είναι μεγαλύτερο για τους δημοσιογράφους και τους τεχνικούς που παίρνουν λιγότερα χρήματα από τους παρουσιαστές. Φυσικά όταν λέμε παρουσιαστές είναι μέσα και πρωτοκλασσάτα ονόματα. Ποια ονόματα είναι? Είπαμε, ο Γιώργος Παπαδάκης, ο Γιώργος Λιάγκας, η Φέη Σκορδά και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Έτσι. Και όλοι οι άλλοι και οι παρουσιαστές του καναλιού φυσικά. Κομμένος. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου τώρα θα ξεκινήσει. Το γκολ ένα παιχνίδι. Ναι. Η Φέη Σκορδά δίνει μάχη της το πρωί. Ναι. Ωραία. Ο Παπαδάκης μόνο είναι το πιο μεγάλο κεφάλαιο σε νούμερα τηλεθέαση στο σταθμό. Όπου και εκείνο πολλές φορές τον προσπερνάει ο Sky. Προσπερνάει ο Sky. Τώρα υπάρχουν και κάποιοι ψήθυροι που θέλουν αυτούς τους τέσσερις παρουσιαστές που έχουμε πολύ σωστά στην οθόνη μας να ασκούνε βέτο και να λένε ότι ξέρετε τι, αν μας κάνετε μειώσεις μισθών, εμείς θα σηκωθούμε να φύγουμε. Κατάλαβα. Αυτή είναι έτσι μια παραφιλολογία που υπάρχει. Κάποιοι ψήθυροι που βγαίνουν μέσα από τον τηλεοπτικό σταθμό. Να πούμε επίσης ότι το δικό μας το ρεπορτάζ λέει ότι ο Γιώργος Λιάγκας πολύ σύντομα θα φύγει από τον Αντένα και υπάρχει έντονο φλερτ με άλλον τηλεοπτικό σταθμό. Άρα λες να την κάνει. Θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου να φύγει ο Γιώργος Λιάγκας. Και θα πάει πού, να τα πούμε. Έκανε συζητήσεις με το Ε, το γνωρίζουμε αυτό. Τα είπαμε πρώτοι! Τα είπε και ο ίδιος ότι μου κάναν μια πρόταση για να κάνω το πρωινό. Μπορεί να πάει στον τηλεοπτικό σταθμό. Όχι όμως, πρωί υπάρχουν και άλλες ζώνες. Ο Γιώργος το θέμα Λιάγκας είναι, μιλάμε για το θέμα το Ε σήμερα, την ώρα που μιλάμε, γίνεται μια συνάντηση, μια σύσκεψη των εργαζόμενων στο τεχνικό τμήμα. Γιατί ίσως ξεκινήσουν λέει κινητοποιήσεις και απεργίες στο κανάλι επειδή είναι απλήρωτοι. Να. Τι έχει γίνει τώρα με αυτό, πες μας μια που πιάσαμε την κουβέντα. Ωραία, συζητάνε αυτή τη στιγμή. Είναι σε γιατί συνέλεξη. Μου λες να πάει στο Ε να πάει ο Λιάγκας. Η τεχνική του Ε, γνωρίζουμε το ότι υπάρχουν είναι το Ε. Σωστά, κάποιες καθυστερήσεις στις πληρωμές, τώρα μεγάλες, μικρές και τον καθένα είναι διαφορετικό το πόσο σημαντικό είναι. Αυτό που είναι γεγονός είναι ότι οι τεχνικοί του καναλιού συζητούν να κάνουν στάσεις εργασίας. Για το Ε. Σημαίνει, ναι, ότι δεν θα βγαίνουν ζωντανά κάποια προγράμματα και τηλεοπτικές εκπομπές. Περιμένουμε σε λίγο. Ψηφιστεί σε λίγο, και προχωρήσει. Σε λίγο. Την ώρα που μιλάμε γίνεται η συνάντηση των εργαζομένων στο Ε. Το θέμα εδώ πέρα είναι τώρα. Ο Λιάγκας τι θα πάει, πού θα πάει. Θα πάει σε ένα κανάλι, θα νιώθει την ανασφάλεια ότι είναι ένα κανάλι ισχυρό οικονομικά, αλλά δεν πληρώνει, ή θα επιλέξει κάτσο και με 20% μείωση μισθού και τι έγινε στον Αντένα. Εκεί είναι πολλά τα ερωτήματα. Να. Γιατί κανάλια δεν υπάρχουν πλέον. Έτσι. Ποιο κανάλι είναι, το Star, ο Αντένα, ο Sky, του κυρίου Βριών το καινούργιο, αν θα πάρει την άδεια για να προχωρήσει, και το Ε. Και η ΕΡΤ. Και η κρατική τηλεόραση. Να. Εκεί το μόνο θετικό για τον κύριο Λιάγκα είναι ότι ο κύριος Λιάγκας ήταν υποψήφιος με το Πασόκ. Άρα να μην μας φανεί περίεργο να το δούμε και με τον ΣΥΡΙΖΑ και να πάει στην κρατική τηλεόραση. Όλα είναι πιθανά. Εδώ με το Πασόκ πάει.
Πάντως, ο Γιωργάκης ήταν τότε, ο Παπανδρέου. Νομίζω ήταν λίγο πιο παλιά, αν δεν κάνω λάθος. Επισημείται Γιωργάκη ο Παπανδρέου. Το ψάξουμε λίγο. Είχε κολλήματα τέτοια. Πάει, θα πει Σιριζέος εκεί, ζήτω ΣΥΡΙΖΑ, μπράβο Τσίπρας. Θα πάει στην κρατική τηλεόραση να κάνει τη δουλειά του. Να κάνει το late night εκεί. Δεν έχει πρόβλημα. Αυτό που ξέρω εγώ για τον Γιώργο Λιάγκα είναι ότι είναι αρκετά δυσαρεστημένος από τον Αντένα, εκτός από τα οικονομικά, διότι αυτή τη στιγμή είναι στον πάγο. Ήθελε να κάνει εκπομπές στην τηλεόραση, από εκεί που συζητούσε για δύο εκπομπές. Πλέον δεν τον βλέπουμε πουθενά τηλεοπτικά και είναι ένας άνθρωπος που είναι ενεργός και θέλει να προβάλλεται και να παίζει η δουλειά του και να δείχνεται. Έτσι. Τώρα πάμε λίγο να μάθουμε ποια.